στους άλλους αναφέροντες, στους εισηγητές του ΠΑΕΛ και σε όλους. Μπού στην άρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα συστήσω εδώ τη σύγκρουση των εθνών και των πολιτισμών, γιατί αν το κάνουμε αυτό, τότε δεν βγαίνουμε πουθενά. Πάει η Ευρώπη, εάν αυτό έχει ως αφετηρία τη σύγκρουση. Δεν κάνουμε τίποτα έτσι, αλλά αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, είναι ποια είναι η επίπτωση, ποιες είναι οι συμβίες της κρίσης για την Ευρώπη και για τους Ευρωπαίους. Πρόκειται για μια διαδικασία που μεγαλώνει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και μέσα σε κάθε κράτος μέλος. Στον παλιών και των νέων κρατών μελών, το μόνο που γίνεται είναι να αυξάνει η απόσταση, η ανισότητα. Άρα αυτό πάει να πει ότι η πολιτική της συνοχής δεν φέρνει ως συνέπεια αυτά τα οποία έπρεπε λόγω αυτής της αιμονίας στη λιτότητα. Δεύτερον, και μεταξύ των κοινωνικών μάδραχων μου λένε και περισσότερες ανισότητες, γιατί ποτέ μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν είχαμε τέτοιες ανισότητες μεταξύ των Ευρωπαίων. Όλο ένα και περισσότερο με κάποιους πάρα πολύ πλούσιους και όλο ένα και περισσότερους που είναι και κάποιοι από την μεσαία τάξη. Γιατί εξαθλίωση δηλαδή της μεσαίας τάξης. Κάτι το οποίο ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί. Ένα τρίτο στοιχείο. Πρώτα μια εντυπωσιακή μείωση της δυνατότητας πρόσβασης των Ευρωπαίων στην παιδεία και στις υπηρεσίες υγείας. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τη δική μου χώρα, τη Ρουμανία. Και σε άλλες χώρες ισχύει το ίδιο. Αποστέρηση δηλαδή των Ευρωπαίων από τα βασικά τους δικαιώματα, που είναι το δικαίωμα στην παιδεία και στην δημόσια υγεία. Εάν συνεχιστεί έτσι, τότε έχουμε τώρα την πιο σημαντική επίπτωση που αφορά την πολιτική. Οι πολιτικές ελίτ τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο το ότι τώρα δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη του κόσμου προς τους θεσμούς και προς τα κόμματα, αλλά όλο ένα και περισσότερο αναδύονται και αποκτούν περισσότερο κύριο σε διάφορες ακραίες ομάδες, αναρχικές ομάδες. Λάβετε υπόψη τι συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά και πολλές φορές και στη Γερμανία που έχουμε αυτές τις ριζοσπαστικές, τις ναζιστικές ομάδες. Μα, και στη δική μου χώρα. Το βασικό πρόβλημα είναι το ότι έχουμε εντυπωσιακή συρρήκνωση της εμπιστοσύνης του κόσμου προς τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα, προς τους θεσμούς, που αυτά ήσαν οι πρωτοπόροι που οικοδόμησαν την Ευρώπη. Άρα, τελικά, το ερώτημα είναι πώς κανείς θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Του χρόνου έχουμε εκλογές. Εκεί θα έχουμε κάποιο τρόπο την ακτινογραφία της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας και το κάθε κοινοβούλιο που ήταν η Ακρόπολη, που ήταν το κάστρο της αντίστασης κατά της φιλοσοφίας της λιτότητας. Εάν λοιπόν αυτό το κοινοβούλιο εδώ πέρα γίνει πιο προβληματικό, γίνει λιγότερο φιλοευρωπαϊκό, τότε όλο το ευρωπαϊκό όραμα τίθεται εν κινδύνο. Άρα θα πρέπει όλους αυτούς τους πράγματες να τους λάβουμε υπόψη. Όλους μαζί. Σε ένα τοπίο το οποίο είναι πάρα πολύ απειλητικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Ευρωπαϊκό Όραμα. Τι είπε ο Μαδουρό, ξέρετε. Είτε θα έχουμε κοινωνική Ευρώπη και έτσι να μπορούν οι Ευρωπαίοι να έχουν εμπιστοσύνη, να μπορούν να ποντάρουν στο Ευρωπαϊκό Όραμα. Αλλιώς τότε θα εξαλειωθεί, θα γκρεμιστεί το Ευρωπαϊκό Όραμα. Ευχαριστούμε, κύριε.